Παρά το γεγονός ότι όλοι στη Βουλή συμφώνησαν ότι το σημερινό καθεστώς των ΟΑΣΤ είναι απαράδεκτο και πρέπει να αλλάξει, οι τόνοι ανέβηκαν στη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για την κρατικοποίηση του οργανισμού. Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, εξαπέλυσε κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Ολομέλειας ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Πύρτζης, κάνοντας λόγο για όαση παρανομίας. Στη Βόρεια Ελλάδα, ο ΟΑΣΤ αποτελούσε ένα από τα κάστρα του παλαιοκομματισμού για 60 χρόνια. Έναν από τους τομείς που ξεχάστηκαν από τους μεταρρυθμιστές της Νέας Δημοκρατίας και όσους συνεργάστηκαν μαζί τους, συνεχίζοντας την πλουσιοπάροχη επιδότησή του. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμαλής ζήτησε απόσυρση του νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι δεν δίνει λύση στο πρόβλημα των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Το μόνο που ξέρετε να κάνετε, και το λέω αυτό με λύπη, είναι να αντικαταστήσετε ένα αποτυχημένο μοντέλο με ένα ακόμα πιο αποτυχημένο μοντέλο. Κριτική για το νομοσχέδιο άσκησαν και οι εκπρόσωποι από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η λύση για τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε ανοιχτές δημόσιες συγκοινωνίες με καθοριστικό ρόλο της αυτοδιοίκησης και των φορέων της πόλης. Κρατικοποιείτε τον ΟΑΣΤ για λόγους εξυγίανσης, όπως υποστηρίζετε, ή επειδή έτσι το επιβάλλει και προτάσει η μαρξιστική σας ιδεολογία περί κρατικοποίησεων. Το κρίνουμε με βάση την ικανοποίηση των συνδυασμένων λαϊκών αναγκών στο ζήτημα των μεταφορών. Αν δηλαδή θα έχουμε ασφαλείς, φθηνές για τα λαϊκά στρώματα αστικές συγκοινωνίες, αν οι εργαζόμενοι σε αυτές θα έχουν πλήρη μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα. Η Ένωση Κεντρών συμφωνεί πως απαιτούνται ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΟΑΣΤ. Διαφωνούμε όμως κάθετα με την μεθοδολογία που ακολουθείτε. Θα έπρεπε οι αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης να ιδιωτικοποιηθούν, όχι να κρατικοποιηθούν. Την άποψη ότι το νομοσχέδιο αλλάζει το τοπίο στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης εξέφρασαν ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Πιστεύω μακράδαντα στον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών. Παραδίδουμε σήμερα στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας τους. Σύγχρονο, με δυνατότητα συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών, με έλεγχο από τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής, με προσανατολισμό στο μέλλον. Οι αλλαγές που θεσπίζονται είναι αναγκαίες και επιβάλλουν τη δημιουργία ενός νέου δημόσιου ρυθμιστικού φορέα. Η συζήτηση ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το απόγευμα της Δευτέρας. Τις απόψεις τους κατέθεσαν και εκπρόσωποι τοπικών φορέων που ζήτησαν οι αστικές συγκοινωνίες της πόλης να γίνουν πιο φιλικές προς τους επιβάτες. Με το νομοσχέδιο εξαγοράζεται και τίθεται σε εκαθάριση ο ΟΑΣΤ και συστήνεται όπως και στον αντίστοιχο οργανισμό ΟΑΣΑ της Αθήνας ένας νέος εκτελεστικός φορέας του συγκοινωνιακού έργου με την επωνυμία Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης.